Πάμε να δούμε αυτή την άσκηση. Εδώ είναι το 2007β το θέμα το οποίο έπεσε. Έχουμε γνωρίσει γλώσσες που είναι Turing αποδεκτές και Turing αποφασίσιμες. Υπάρχουν και όμως και γλώσσες που δεν είναι ούτε καν Turing αποδεκτές. Το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι τα συμπληρώματα των γλωσσών που είναι αποδεκτές και όχι αποφασίσιμες δεν είναι ούτε καν Turing αποδεκτές. Μας το εξασφαλίζει το θεώρημα, έτσι. Εξετάζει για παράδειγμα, λέει, τις παρακάτω δύο γλώσσες. Η γλώσσα Α είναι μη WQ, η μη με είσοδο W μεταβαίνει στην κατάσταση Q. Και Β ίσον μη WQ, η μη με είσοδο W δεν μεταβαίνει στην κατάσταση Q. Δείτε, λέει, ότι το συμπλήρωμα της γλώσσας Α είναι η ένωση των γλωσσών Β και όλων των μη νόμιμων κωδικοποιήσεων μη WQ. Δηλαδή, μας λέει ότι η γλώσσα Β, η γλώσσα, συγγνώμη, Α είναι η γλώσσα Β, ένωση με τις μη νόμιμες κωδικοποιήσεις. Τώρα, αυτό εδώ πέρα το χαρακτηριστικό είναι σύνηθες, έτσι, όταν κάνεις το συμπλήρωμα μιας γλώσσας η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μην ξεχνάς ότι το συμπλήρωμα μιας γλώσσας έχει όλες τις συμβολοσειρές οι οποίες δεν ανήκουν στη βασική γλώσσα. Άρα λοιπόν το συμπλήρωμα της Α, αν έχει σαν χαρακτηριστικό τη συμβολοσειρά που αναπαριστά είναι μια νόμιμη κωδικοποίηση, τότε αναγκαστικά θα ανήκει στη γλώσσα Β, αλλά επίσης έχουμε και το σύνολο των συμβολοσειρών όπου δεν αναπαρίσταται μια νόμιμη κωδικοποίηση. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι κωδικοποίηση, θα το χαρακτηρίσω, θα το πω κάπα, είναι κωδικοποίησεις οι οποίες δεν είναι έγκυρες. Ωραία. Αυτό τώρα γιατί το λέει, μωρέ. Τώρα το λέει αυτό γιατί άμα πάρεις μια κωδικοποίηση, ας πούμε, φαντάσου μια κωδικοποίηση μηχανής, είναι όλα τα κολοκύθια που λέγαμε, έτσι, κάπα, σίγμα, κιού κτλ. Κτλ. Η συνάρτηση μετάβαση, η αρχική και η τελική κατάσταση δηλαδή. Τώρα αυτό το πράγμα, άμα το δεις σαν μια συμβολοσειρά η οποία ανήκει σε ένα συγκεκριμένο αλφάβητο, έτσι δεν είναι? Τώρα υπάρχουν και όλες αυτές τις συμβολοσειρές αυτού του αλφαβήτου, του σίγμα αστέρι, οι οποίες δεν αναπαριστούν νόμιμες κωδικοποίησεις. Ωραία. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, η γλώσσα η βασική έχει νόμιμες κωδικοποίησεις, το συμπλήρωμα αυτής της γλώσσας αναγκαστικά, επειδή ο ορισμός συμπληρώματος λέει ότι θα έχω συμβολοσειρές, όλες τις συμβολοσειρές του αλφαβήτου του συγκεκριμένου που δεν ανήκουν στη βασική γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι θα πάρω πρώτον μη νόμιμες κωδικοποίησεις, θα πάρω δεύτερον κωδικοποίησεις γλωσσών οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές που δεν έχουν την ιδιότητα. Οπότε τεχνικά έχει δίκιο, πρέπει έτσι να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Και μας λέει να δείξουμε με σύντομο τρόπο ότι οι γλώσσες Α και Β δεν είναι αποφασίσιμες. Και εδώ ο σύντομος τρόπος είναι να αναφέρουμε ότι μπορούμε να το δείξουμε με αναγωγή από το πρόβλημα τερματισμού. Και επειδή μας λέει με σύντομο τρόπο, με αναγωγή λοιπόν σημειώνω από το πρόβλημα του τερματισμού, γιατί βεβαίως αυτή την αναγωγή την έχουμε δει και στη θεωρία νωρίτερα, όπου θα περιγράψουμε μόνο το μετασχηματισμό. Θα περιγράψουμε μόνο το μετασχηματισμό και τίποτε άλλο, δεν απαιτείται κάτι άλλο. Οπότε όσον αφορά τη γλώσσα Α, ο μετασχηματισμός ο οποίος κάνουμε είναι ότι θέτουμε, τα γράφουμε αυτά έτσι, θέτουμε την είσοδο, το μη τόνος να είναι ίσο με το μη, θέτω το W τόνος να είναι ίσο με το W και θέλετε και το Q να είναι ίσο με την τελική κατάσταση της μηχανής M, όπως είπαμε στη θεωρία. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο θα αναφέρουμε μετά είναι ότι μια yes απάντηση για το τροποποιημένο ερώτημα για το άγνωστο πρόβλημα αντιστοιχεί σε yes απάντηση για το γνωστό πρόβλημα και επίσης το η no απάντηση για το άγνωστο πρόβλημα αντιστοιχίζεται σε no απάντηση για το γνωστό πρόβλημα. Αντίθετα, όσον αφορά το να προτείνουμε την αναγωγή για το Β, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να πούμε ότι η μη τόνος είναι η M, επίσης το W τόνος είναι το W, επίσης το Q είναι το H, είναι δηλαδή ακριβώς ο ίδιος μετασχηματισμός. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι αν για τη γλώσσα Β απαντηθεί ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν μεταβαίνω στην κατάσταση την τελική. Οπότε yes απάντηση για το πρόβλημα Β ισοδυναμεί με no απάντηση για το πρόβλημα του τερματισμού και τελείως ισοδύναμα, έτσι, no απάντηση για το πρόβλημα του τερματισμού αντιστοιχεί σε yes απάντηση για το δοθέν πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο σύντομος τρόπος ο οποίος μας συζητήθηκε εδώ πέρα είναι να πούμε ότι θα κάνω αναγωγή από το πρόβλημα του τερματισμού, όπου για τη γλώσσα Α θα θέσω αυτές τις επιλογές και για τη γλώσσα Β θα κάνω τις ίδιες επιλογές στο μετασχηματισμό και θα πω ότι ομαλά το αποτέλεσμα όσον αφορά τις άγνωστες γλώσσες μεταφέρεται για τη γλώσσα Α και για το πρόβλημα του τερματισμού, αλλά τα αποτελέσματα όσον αφορά τη γλώσσα Β αντιστρέφονται για το πρόβλημα τερματισμού. Για να δείξω τώρα με σύντομο τρόπο ότι η γλώσσα Α είναι Turing αποδεκτή, το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να προτείνω μια κατασκευή η οποία θα αποδέχεται τη συγκεκριμένη γλώσσα και αυτό σημαίνει ότι θα κατασκευάσω, και θα τα πούμε αυτά λεκτικά
όπως συζητήσαμε στο προηγούμενο μάθημα, μια μηχανή μητώνος, η οποία θα αποδέχεται, θα ημιαποφασίζει τη γλώσσα α. Μα η γλώσσα α παίρνει μια μηχανή, μια συμβολοσειρά και μια κατάσταση. Οπότε λοιπόν το ερώτημα είναι αν η μη με είσοδο W μεταβαίνει στην κατάσταση Q. Οπότε τι κάνω, όπως λέμε, προσομοιώνω, θα του γράψουμε, έτσι, με είσοδο μη WQ. Αυτό που θα κάνω είναι ότι θα προσομοιώσω την εκτέλεση της μη, την εκτέλεση της μη γράφουμε εδώ, έτσι, με είσοδο W. Οπότε λοιπόν τρέχω στην ουσία τη μη με είσοδο W και τώρα το κριτήριο είναι το εξής. Ενώ όσο τρέχει αυτή, τρέχει, αν σε κάποια φάση περάσει από την κατάσταση Q, το οποίο μπορώ να το παρατηρήσω παρατηρώντας την εκτέλεση του αυτομάτου, τότε θα τερματίσω. Έτσι. Αν αντίθετα έχω το χαρακτηριστικό ότι δεν περνά από την κατάσταση Q, αυτό μπορεί να συμβεί σε δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι να τερματίσει. Έτσι. Μπορεί να τερματίσει χωρίς να περάσει από την κατάσταση Q. Στην περίπτωση αυτή θα πέσω σε έναν ατέρμονα βρόγχο στημένο. Γιατί αν τερματίσει και δεν έχει περάσει από την κατάσταση Q, μην ξεχνάς ότι τώρα κάνω μια μηχανή η οποία ημιαποφασίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα. Άρα λοιπόν, αν η μη με είσοδο W τερματίσει χωρίς να περάσει από την κατάσταση Q, οφείλω σαν μητώνος να μην τερματίσω. Άρα λοιπόν θα πέσω σε έναν ατέρμονα βρόγχο. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Τέλος, η τρίτη περίπτωση είναι η μη με είσοδο W να μην τερματίζει καθόλου, χωρίς να περνάει από την κατάσταση Q, εννοείται. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή έχω ότι ούτως ή άλλως η μητώνος δεν τερματίζει, άρα έχω κατασκευάσει μια μηχανή μητώνος η οποία ημιαποφασίζει τη γλώσσα α. Συνεπώς εδώ πέρα, αφού γράψουμε ότι προσομοιώνω τη μη με είσοδο W, πρέπει να διακρίνουμε στην πραγματικότητα τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η θετική λύση, είναι αν η μη με είσοδο W περάσει από την κατάσταση Q. Αν η μη λοιπόν με είσοδο W περνά από την κατάσταση Q, τότε αυτομάτως θα γράψουμε την μητώνος να τερματίζει. Βάζουμε λοιπόν τη μητώνος να τερματίζει. Της λέω να τερματίζει. Halt. Επίσης, δεύτερη περίπτωση τώρα. Αν η μη με είσοδο W, προσοχή σε αυτό το σημείο, έτσι, αν η μη με είσοδο W τερματίσει, ωραία, χωρίς να περάσει από την Q. Τερματίσει λοιπόν χωρίς να περάσει από την Q. Τότε έχουμε ένα στιγμιότυπο που είναι νο απάντηση για το συγκεκριμένο πρόβλημα, έτσι. Είναι νο απάντηση για το πρόβλημα α. Οπότε σε αυτήν εδώ την περίπτωση έχω ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να θέσω τη μητώνος να πέσει σε ένα ατέρμονα βρόγχο. Γιατί αυτή η τριπλέτα μηχανή συμβολοσειρά κατάστασης δεν έχει το χαρακτηριστικό η μη με είσοδο W να μεταβαίνει στην Q. Άρα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πολύ απλά να μην τερματίσω. Τρίτη περίπτωση τώρα είναι, και πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, είναι η μη με είσοδο W να μην τερματίζει και χωρίς να περνάει από την κατάσταση Q, έτσι δεν τερματίζει, σημειώνω. Τότε λοιπόν στην περίπτωση αυτή αυτό το οποίο έχουμε επιτύχει είναι επιθυμητή συμπεριφορά, δηλαδή και εμείς σαν μητώνος δεν θα τερματίζουμε. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη γλώσσα Β. Με σύντομο τρόπο δείξαμε ότι η γλώσσα Α είναι Turing αποδεκτή, δηλαδή και αυτό είναι το μπλα μπλα, έτσι. Το μπλα μπλα είναι, ξαναλέω, ότι προσομοιώνω τη μη με είσοδο W, διακρίνω αυτές τις τρεις περιπτώσεις, γράφουμε στο τέλος κατασκευάσαμε μια μηχανή Turing M τόνος η οποία ημιαποφασίζει τη γλώσσα Α, άρα η γλώσσα Α είναι Turing αποδεκτή. Τώρα, από την άλλη μεριά, για να δείξουμε με σύντομο τρόπο ότι η Β δεν είναι Turing αποδεκτή, έχουμε αποδείξει ήδη τα εξής. Πρώτον, έχουμε αποδείξει ότι η γλώσσα Α είναι όχι αποφασίσιμη, έτσι, είναι όχι αποφασίσιμη, σημειώνω, και επίσης έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι αποδεκτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα πατήσουμε, όπως καταλαβαίνεις, στο θεώρημα. Από την άλλη μεριά τώρα, η γλώσσα Β, έτσι, είναι μεν το συμπλήρωμα, από τη θεωρία δηλαδή, το συμπλήρωμα της γλώσσας α, έτσι, το συμπλήρωμα λοιπόν της γλώσσας α, από τη θεωρία ξέρω ότι δεν είναι αποδεκτή γλώσσα, έτσι, δεν είναι ούτε καν αποδεκτή γλώσσα. Τώρα, από την άλλη μεριά έχουμε στα χέρια μας ότι το συμπλήρωμα της α, από αυτά που αναφέραμε παραπάνω, είναι το β ένωση κ. Τώρα, το κ πρέπει να αναφέρουμε επίσης εδώ πέρα στην τυπική μας απόδειξη ότι είναι μια αποφασίσιμη γλώσσα. Γιατί είναι μια αποφασίσιμη γλώσσα? Γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η μαθηματική περιγραφή η οποία μας δίδεται αντιστοιχεί σε μια μηχανή Turing ή όχι. Δηλαδή, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να ελέγχει τη συντακτική μαθηματική ορθότητα ενός κατασκευάσματος το οποίο μας δίνεται. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η Κ είναι αποφασίσιμη, επίσης έχω το γεγονός ότι η Β είναι μια συγκεκριμένη γλώσσα και το Α συμπλήρωμα από την άλλη μεριά δεν είναι ούτε καν Turing αποδεκτή, έπεται αυτομάτως ότι η Β
δεν είναι ούτε καν Turing αποδεκτή. Είναι στο χάρτη, όπως έχουμε πει, έξω στο σύνολο που έχει όλες τις γλώσσες, έτσι δεν ανήκει ούτε καν στο σύνολο των αποδεκτών γλωσσών. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το θέμα του 2007 της δεύτερης εξετάσεως.